γιορτινή διάθεση, γιατί όχι δηλαδή. Όλα είναι στολισμένα έξω. Εμείς να μην έχουμε γιορτινή διάθεση κι εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Αυτός ο καιρός μας τρελάνει, έτσι. Προχθές έγινε χαμός και τι δεν έγινε προχθές και σήμερα ή όλη τη μέρα. Πάλι διάθεση λες και Χριστούγεννα κοντεύουν. Τι γίνεται, πολύ παράξενο πάντως. Από αύριο αλλάζει και πάλι ο καιρός, γι' αυτό προσοχή, ενημερωθείτε. Θα επιδιώξουμε μετά να μιλήσουμε εάν έχουμε το χρόνο πάλι με τη μετεωρολογική υπηρεσία, επειδή αλλάζει όντως από αύριο και οι προβλέψεις είναι για κάτι χειρότερο από αυτό που είχαμε στις προάλλες. Ναι, θα σας ενημερώσουμε, θα σας προσφέρουμε. Να πούμε ότι του Οσίου Δανιήλ του στήλη του σήμερα. Σκοπός της εγκατάστασης του στο στήλο ήταν ο αγώνας για την εξάλληψη των παθών και την απόκτηση περισσότερων αρετών. Να πούμε το πρόγραμμα μας φυσικά, βεβαίως, με παθητική ιατρική να βοηθήσει. Ακολούθως θα μιλήσουμε με την διατροφολόγο μας για τα εδέσματα των Χριστουγέννων. Και τι δεν θέλουμε να σας κόψουμε την όρεξη, κυρίες και κύριοι, αλλά η ενημέρωση είναι πάνω απ' όλα για να μπορέσετε να επιλέξετε την ποσότητα, την ποιότητα, την ποικιλία και να προσέξετε όμως και για την υγεία σας και για την ωραία σας τη φιγούρα. Τα χορέψουμε, ζούμπα! Θα μαγειρέψουμε και στο τέλος θα κλείσουμε μουσική. Θα είναι μαζί μας η Στάλο Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Σταύρου. Μείνετε μαζί μας να ξεκινήσουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Πάμε. Να πούμε ότι να δώσουμε συγχαρητήρια που έχετε χάσει αρκετά κιλά. Να πάτε να χορέψετε ζούμπα δωρεάν στη Λάρνακα. Τι ωραία η διακόσμηση μας, τι ωραίο το στούντιο, τι ωραία η μουσικούλα που βάζει η παραγωγή. Καλή διάθεση να έχουμε. Την καλημέρα μας σε όλους εσάς που τώρα έχετε ξυπνήσει, τώρα έχετε συντονιστεί μαζί μας, τώρα έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας και αυτή τη συζήτηση τώρα δεν ξέρω σε πόσους θα αρέσει. Και με τι συνοδεύουν τώρα το καφεδάκι τους. Εντάξει, ακόμα δεν νομίζω να έχουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα στο τραπέζι. Αυτά είναι μετά τις γιορτές που θα τα έχουμε εκεί, αφού μια και τα φτιάξαμε και είναι κρίμα να τα πετάξουμε. Πρέπει να τα φάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πόσο ζυγίζουν είναι το θέμα όλα αυτά που θα φάμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Μαζί μας είναι η διατροφολόγος Νάντας Παπαπεράκη. Αγαπημένο ένθετο. Τώρα δεν θα σας κόψουμε την όρεξη και τα φτερά σας όσο αφορά τη μαγειρική και τις ικανότητες σας στη κουζίνα. Θα σας δώσουμε πολλές συμβουλές και εμείς οι τυχεροί εδώ θα δοκιμάσουμε μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με μαγειρικούλα. Γι' αυτό δεν θα πάω κόντρα με τον καιρό. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη άλλη θα βρω. Είναι δικιά υπομονή. Υπομονή και ο ουρανός. Όχι λέει. Δεν πειράζει, είμαι συνέστημα πολύ, και πολύ, πολύ καψούρα. Πάτε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε. Και εμείς είστε υπέροχοι, και εμείς είστε πολύ. Ευχαριστούμε και μπροστά καλά, και από πίσω από τις κάμερες σας. Τι να πούμε, πάει. Υπομονή να πούμε αυτά.